Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για δύο λόγους. Ένα γενικό λόγο και μία τελευταία εξέλιξη. Και θέλουμε να πούμε τα εξής αυτά πράγματα. Ποιος είναι ο γενικός λόγος? Ο γενικός λόγος είναι αυτός που τόσο καιρό όλοι βιώνουμε. Δηλαδή, μία υγεία ρημαγμένη, μία διαχείριση της πανδημίας καταστροφική και εγκληματική, μία πολιτική που ακολουθείται και συνεχίζει και θεωρεί την υγεία κόστος και εμπόρευμα, μετατρέπει τα νοσοκομεία και τις μονάδες υγείας σε δομές μίας νόσου, ήδη για να γνωρίζετε το κοντινότερο νοσοκομείο της γειτονιάς μας, το Αττικό, μετατρέπεται πλήρως σε νοσοκομείο μίας νόσου, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη λιπή νοσηρότητα, με ό,τι σημαίνει δηλαδή για καρδιακιακές παθήσεις, για νεοπλασίες, για σοβαρές παθήσεις που έχει ο πληθυσμός και συνεχίζουν, θερίζουν και σκοτώνουν. Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει μια τακτική, μια πολιτική, η οποία εκτός από τα καταστροφικά αποτελέσματά της έχει και στο επίκεντρο να υπερασπιστεί ακόμα και σήμερα κέρδη πολυεθνικών ομίλων, κέρδη ιδιωτικών μονάδων υγείας. Και αυτό δεν προχωράει σε μαζικές προσλήψεις και έχει εξουθενώσει το προσωπικό μεταφέροντάς το από τη μία δομή στην άλλη. Γι' αυτό τον λόγο δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αλλά του δίνει δώρα επιδοτήσεις ενίκεια επί ενοικίων. Πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε ολοζώντανα μπροστά μας ότι η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να κάνει θαύματα, γιατί αυτό είναι η ζωντανή απόδειξη του ότι βγήκε το εμβόλιο μέσα σε 10 μήνες, έχουμε τι? Έχουμε το 2% του ελληνικού λαού ακόμα να έχει εμβολιαστεί, ολόκληρες δομές υγείας να μετατρέπονται σε εμβολιαστικές δομές και να συνεχίσουν να μην παίρνουν κανένα μέτρο. Το δεύτερο ζήτημα, το ειδικό θέμα για το οποίο μαζευτήκαμε. Ήδη παρατηρήσατε ότι τις τελευταίες μέρες έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το κέντρο υγείας, αυτό εδώ που είμαστε σήμερα, το κέντρο υγείας Αγίου Ιεροθέου. Ένα κέντρο υγείας που τόσο καιρό ήταν υποστελεχωμένο, με πολύ μεγάλη προσφορά στη γειτονιά από τους συναδέλφους, τους υγειονομικούς, αλλά με μια εξέλιξη αρνητικότατη, η οποία ξεκίνησε όχι από το Περιστέρι, αλλά από τη δήλωση του εκλεκτού της κυβέρνησης στην Πετρούπολη, του δημάρχου του κυρίου Βλάχου. Τι είπε λοιπόν ο Βλάχος, ο δήμαρχος της Πετρούπολης, πριν 5 μέρες? Είπε ότι είναι ευχής έργων και θέλουν να μεταφέρουν το κέντρο υγείας του Αγίου Ιεροθέου στην Πετρούπολη και ότι μάλιστα έχουν έρθει σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και τη διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας της περιοχής μας. Όταν βγήκαμε και το καταγγείλαμε αυτό το θέμα ανοιχτά, τότε τα μαζέψαμε. Τι είπανε? Είπαν ότι εμείς δεν είπαμε έτσι, κάναμε απλά μία ευχή και τι είναι αυτά που λέτε. Όταν τους ξανακαταγγείλαμε και καλέσαμε εδώ τη διοίκηση Παχατουρίδη στο Περιστέρι να πάρει θέση για το θέμα, τον υπερασπίστηκε και προχώρησαν σε τρίτη ανακατασκευή αυτών που έλεγαν και λένε ότι μάλιστα δεν είπαμε ούτε αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά, αλλά απλά εκφράσαμε τη θέλησή μας κάποιοι υγειονομικοί να φύγουν από εδώ και να πάνε στην Πετρούπολη. Δηλαδή μέσα σε τρεις μέρες κάνανε τρεις αλλεπάλληλες κολοτούμπες αυτοί οι κύριοι της διοίκησης Βλάχου στην Πετρούπολη. Είναι κοινοί ψεύτες, πολιτικάντες της δεκάρας, είναι κλόουν δηλαδή. Αλλά αυτό που μας γεμίζει προβληματισμό είναι ότι δεν βρήκε ούτε μισή κουβέντα να πει η διοίκηση Παχατουρίδη για όλο αυτό. Δεν βγήκε να διαψεύσει έστω και να πει ότι κάτω τα χέρια από το κέντρο υγείας Αγίου Ιεροθέου. Δεν βγήκε να το πει καν. Τους κάλυψε, συνεχίζει και τους καλύπτει μέχρι σήμερα. Ενώ έχουμε βάλει το θέμα ανοιχτά δημόσια αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Εν κατακλείδη, εμείς λέμε λοιπόν ότι ο αγώνας για τη ζωή του λαού πρέπει να συνεχιστεί και δεν πρέπει να περιμένει κανένα σας να σας σώσει καμία κυβέρνηση. Γιατί η πολιτική που ακολουθεί η κάθε κυβέρνηση είναι εγκληματική. Ακόμα και το παραμικρό που σήμερα δικαιούμαστε πρέπει να το διεκδικήσουμε. Δεν είναι αυτονόητο. Από ένα γιατρό που λείπει στην γειτονιά, από το πόσο γρήγορα θα γίνουν τα εμβόλια, από το να έρθουν όλα τα εμβόλια, τα ασφαλεία, από τα μέσα ατομικής προστασίας του χώρου δουλειά, παντού πρέπει να διεκδικούμε. Γιατί αν δεν διεκδικήσουμε,
Ούτε την υγεία μας θα έχουμε, αλλά πάνω απ' όλα θα περνάνε εις βάρος μας και άλλοι σχεδιασμοί. Αυτό τον αγώνα και αυτό το μήνυμα θέλουμε εμείς να στείλουμε σήμερα. Με αυτές τις δυνάμεις το παλεύουμε και μέσα και έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πάνω απ' όλα το παλεύουμε στον δρόμο.